Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστούμε που ήρθατε πάλι για 10η φορά και απευθύνομαι και πολύ στους δασκάλους εκπαιδευτές. Θα ήθελα να δώσω το λόγο για να μην χασομεράμε στον κύριο Μητρόπουλο, αγαπητό φίλο και συνάδελφο. Κύριε Μητρόπουλε. Ακούγεται? Ναι, ναι. Πολύ ωραία. 10 χρόνια λοιπόν, εγώ είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα. 10η φορά. Καλά είναι. Και η ευχή και η ελπίδα είναι να είμαστε ξανά και του χρόνου εδώ πέρα. Και του παραχρόνου και οποτεδήποτε. Και πραγματικά είναι και ελπίδα μας. Τι καινούριο έφερε. Με πρόλαβε τώρα και τα είπε, τα μισά δηλαδή. Είναι το μόνιμο μου πρόβλημα, κύριος Χατζηχρήστου, ότι καταφέρνει και έχουμε μια τέτοιου είδους επικοινωνία που είπε ήδη τα μισά από αυτά τα οποία έχω εγώ να πω. Ευτυχώς θα πω λοιπόν λιγότερα. Έχω μια μανία να κρατάω χαρτιά. Και αυτό είναι από το πρώτο σχολείο. Η γυναίκα μου λέει ότι με τα χαρτιά που μαζεύεις δεν θα έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως θέμα να χαλάσω λεφτά για να σε πάω στη Βουλγαρία ή να σε κάψω. Απλά και μόνο θα πετάξω τα χαρτιά από πάνω, θα βάλω ένα σπίρτο και θα τελειώσει η ιστορία. Λοιπόν, και ανακάλυψα λοιπόν αυτή η ιστορία με το πρώτο σχολείο που ήταν κάποια στιγμή όταν γέροντες ελπίζω θα λέμε τις ιστορίες, θυμάσαι τότε και μάλιστα. Όταν μου είχε μιλήσει ο κύριος Χατζηχρήστου για τις σκέψεις μου πάνω σε αυτό το πράγμα και ήμουν αρνητικός. Έτσι, είχα εκφράσει έτσι έναν αρνητισμό απέναντι σε αυτή την ιστορία και του λέω άλλη μία εκδήλωση. Εκείνο το οποίο είπε όμως τελικά, αν δείτε λοιπόν από το πρώτο σχολείο το τι γράφει εκεί πάνω, είναι ότι δεν είναι. Για ποιο λόγο άλλο ένα συνέδριο δεν είναι συνέδριο. Και αυτό λοιπόν το δεν είναι συνέδριο που ήταν όλη η σκέψη που καθόρισε και τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας και όλα τα πάντα, ήταν πραγματικά μια καταπληκτική ιδέα, η οποία έφερε τα πάνω κάτω στις εκδηλώσεις οι οποίες γινόντουσαν μέχρι τώρα στον χώρο της ουρολογίας. Είναι δεδομένο. Και πιστεύω ότι αυτά τα χαρακτηριστικά αυτού του σχολείου ήταν εκείνα τα οποία το κάναν να υπάρχει και να συνεχίσει να υπάρχει. Μερικοί ίσως να ενοχλούνται όταν διαλαλώ δεξιά και αριστερά ότι τη θεωρώ την καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία στον χώρο της ελληνικής ουρολογίας. Το πιστεύω ακράδαντα και όλες οι υπόλοιπες εκπαιδευτικές διαδικασίες, μακάρι να υπάρχουν πολλές, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα με αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον καμία δεν μπορεί να την υπερβεί. Και όπως θα δείτε μέσα και στα φυλάδια τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα, ας το πούμε έτσι, που κανείς κακά τα ψέματα δεν κάθεται να το διαβάσει, αλλά θα ήθελα να το τονίσω. Επομένως, τι δεν είναι το σχολείο όπως γράφει ο κ. Χατζηχρήστου. Δεν είναι συνέδριο, δεν είναι συμπόσιο, δεν είναι σεμινάριο, δεν είναι ημερίδα, δεν είναι τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα, γιατί δεν έχει παρουσιάσεις ερευνητικών εργασιών, δεν έχει διαλέξεις, δεν έχει δορυφορικά συμπόσια, δεν έχει έκθεση φαρμακευτικών και τεχνολογικών προϊόντων και θα ήταν ενδιαφέρον κάποιοι με ιδεολογικά προσκόμματα, ας το πούμε έτσι, από τον ΕΟΦ να βλέπανε τέτοιου είδους εκδηλώσεις και να βλέπανε τη διαφορετικότητα και το πώς μπορούν να δομηθούν πέρα από εξαρτήσεις και όλα τα υπόλοιπα που μπορεί να έχουν όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Και εντάξει, δεν έχει προσφωνήσεις, αυτό έχει προσφωνήσεις. Έχουμε τον πολυλογά μας εδώ πέρα. Και βέβαια δεν έχει κοινωνικό πρόγραμμα με την έννοια... Δημάρχους, ούτε παπάδες. Εντάξει, αλίμονο το. Του χρόνου. Να φέρουμε για την Αγιαστούρα μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, το τι είναι το σχολείο το ανακαλύπτουμε κάθε φορά και σε ποιους απευθύνεται είναι δεδομένο το ποιος απευθύνεται. Είναι ο καθημερινός ουρολόγος ο οποίος δεν θέλει να μείνει στατικός μετά από τη λήψη της ειδικότητας. Αυτό είναι μια, νομίζω πως αυτό ορίζει τα πάντα σε αυτή την ιστορία. Και όσον αφορά τους δασκάλους, εκείνο το οποίο ήταν από την αρχή το προαπαιτούμενο είναι μην το παίξετε αυθεντίες. Αυτό ήταν το προαπαιτούμενο. Και πιστεύω ότι αυτό το πράγμα το έχει καταφέρει το σχολείο σε έναν πολύ σημαντικό βαθμό. Να ανατρέψει δηλαδή αυτήν την
την έννοια της, του πανεπιστημιακού δασκάλου ή του οποιοδήποτε άλλου δασκάλου, ο οποίος είναι δάσκαλος παύλα αυθεντία για αυτό το πράγμα και όλοι οι υπόλοιποι είναι τα, οι άνθρωποι, οι αδαείς, οι οποίοι θα έχουν τη μεταλαμπάδευση της γνώσης. Έτσι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Επομένως, για τη δομή είναι μια διαφορετικότητα και εκείνο το οποίο πάντοτε λέω στον κύριο Χατζηχρήστο, μα πού διάολο πας και τα βρίσκεις όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, αυτές οι εκπαιδευτικές ενότητες όπως τις είχε ορίσει στο πρώτο σχολείο και οι οποίες αλλάξανε πλέον και έχει, πού τα βρίσκει αυτές τις λέξεις, έτσι, Euro Gold, Euro Secrets, όλα τα υπόλοιπα, Euro Skills. Όντως η εφευρετικότητα, ο νεωτερισμός, να κρατάμε κάτι που να είναι πολύ ζωντανό σε αυτή την ιστορία, είναι πολύ σημαντικό. Ίσως το πιο σημαντικό, έτσι όπως το έχει πάλι αυτό είναι από το πρώτο σχολείο, είναι ότι θα υπάρχει αξιολόγηση. Η αξιολόγηση όμως των πάντων, από τους πάντες. Και αυτό είναι μια πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Η ανατροπή της κλασικής εξεταστικής διαδικασίας ενός σχολείου που οδηγεί και στην αξιολόγηση και του δασκάλου σε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν τα τρία κομμάτια στα οποία νομίζω πως μπορεί κανείς να επικεντρώσει αν θέλει να κάνει τον δεκαετή απολογισμό είναι τη διαδραστικότητα, την εκπαίδευση που είναι βασισμένη σε αρχές της evidence-based medicine και βέβαια την αξιολόγηση των εκπαιδευμένων και των εκπαιδευτών. Όταν μιλάμε τώρα για την ιστορία της εκπαίδευσης, εκείνο το οποίο πρέπει να συνειδητοποιήσει κανείς είναι ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να μάθει είτε βλέποντας, είτε ακούγοντας, είτε με την πρακτική του. Έτσι, αυτό είναι στις γενικές αρχές της θεωρίας της εκπαίδευσης. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουμε. Εκείνο το οποίο όμως έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το πώς αυτά που μαθαίνουμε, αν μπορούμε να τα ανακαλέσουμε. Και σε μια πάρα πολύ όμορφη μελέτη η οποία έχει γίνει, τι μπορούμε να ανακαλέσουμε μετά από 24 ώρες από τη στιγμή που υποτίθεται έχουμε εκπαιδευτεί για κάτι. Αν λοιπόν έχουμε ακούσει μια ομιλία, θα μπορέσουμε να ανακαλέσουμε μόνο το 5% του περιεχομένου της. Αν έχουμε διαβάσει, έτσι, θα μπορέσουμε να ανακαλέσουμε το 10%. Όταν έχουμε ακούσει και δει μαζί το 20%, για να φτάσουμε, συγγνώμη, στην συνηθισμένη ιστορία της συζήτησης πλέον ή της πρακτικής, γιατί σαν χειρουργοί μην ξεχνιόμαστε ότι έχουμε και αυτό το κομμάτι, όπου μόνο τότε ερχόμαστε να γίνει το ποσοστό αυτό της δυνατότητας ανάκλησης να φτάσει στο 75% και να φτάσει και το 90% ίσως στις περιπτώσεις που θα μπορέσουμε να διδάξουμε κάποιον άλλον αυτό το πράγμα το οποίο είχαμε μάθει την προηγούμενη μέρα. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας και νομίζω πως το σχολείο το έλαβε υπόψη του, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει την εκπαιδευτική διαδικασία. Και εκείνο το οποίο ουσιαστικά σε ολόκληρο την μοντέρνα διαδικασία της εκπαίδευσης αποτελεί μια πολύ δεδομένη διαφορετική κατάσταση είναι ότι έχουμε την παθητική μάθηση η οποία πλέον έχει γίνει ενεργητική και από την έννοια της παθητικής μεταφοράς γνώσης να περάσουμε στο διάλογο. Αυτές λοιπόν οι γενικές θεωρητικές αρχές οι οποίες έχουν εκφραστεί με ποιο τρόπο. Η παθητική μεταφορά γνώσης ήταν το δεδομένο, ο δάσκαλος, το έχουμε ζήσει όλοι μας αυτό το πράγμα, που πάει μέσα σε μια τάξη, άσχετα με το πόσο μικρή ή μεγάλη τάξη είναι. Εδώ πέρα υπάρχει και όλος αυτός ο δογματισμός ότι λιγότερη καλύτερα, δεν είναι πάντοτε έτσι και αυτό το πράγμα. Η βασική αρχή, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών, είναι στην παθητική μεταφορά γνώσης, είναι ότι ο δάσκαλος γνωρίζει το αντικείμενο, κατά τεκμήριο, αυτό που διδάσκει. Οι μαθητές δεν γνωρίζουν τίποτα και ο πιο ξεκάθαρος τρόπος είναι να μεταφέρουμε από το ένα κουτάκι στο άλλο. Έτσι, αυτή ήταν ένα μοντέλο μαθησιακό, ένα μοντέλο εκπαιδευτικό, το οποίο ήταν το κυρίαρχο μοντέλο μέχρι πάρα πολύ πρόσφατα, έτσι, σε ολόκληρο τον κόσμο. Η διαδραστικότητα τώρα, αν θέλουμε να το δούμε διαφορετικά, είναι να μετατρέψουμε την μάθηση από ατομική σε κοινωνική διαδικασία. Δηλαδή, αντί να έχουμε τα δύο κουτάκια τα οποία θα λειτουργήσουν, έχουμε πάρα πολλά κουτάκια τα οποία συγκοινωνούν μεταξύ τους όμως. Έτσι, είναι μια ολόκληρη κοινωνική διαδικασία που ενεργοποιεί άπαντες
και αναζωογονεί τόσο την τάξη όσο και τους μαθητές έτσι, και το δάσκαλο μαζί. Οι εφαρμοζόμενες τεχνικές, αν θέλουμε να δώσουμε παραδείγματα για αυτό το πράγμα, είναι αυτό που ονομάζουμε problem-based learning, case discussion, τα debates και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, αυτή είναι πάλι μέσα στη θεωρητική προσέγγιση για αυτό το πράγμα. Το άλλο το οποίο είναι ενδιαφέρον, όλοι σε ολόκληρο τον κόσμο μιλάνε πλέον για το διάλογο, έτσι, στη διαδραστικότητα, που είναι η νέα, λέει, εκπαιδευτική προσέγγιση. Πόσο νέα, γι' αυτό το έβαλα και με εισαγωγικά εκεί πέρα. Δεν είναι καθόλου νέα. Και δεν είναι καθόλου νέα γιατί κάποιος από αυτούς που φτιάξανε πολιτισμό την εποχή που οι άλλοι τρώγανε ρίζες ακόμα, είχε επινοήσει αυτή την εκπαιδευτική προσέγγιση και αν θέλετε με τις παραλλαγές της. Ο μεγάλος Σωκράτης λοιπόν, χρησιμοποιώντας τη διαλεκτική μέθοδο ή τη μευτική μέθοδο, η μάνα του ήταν μαία, γι' αυτό βγήκε το μευτική έτσι, είτε την απαγωγική συλλογιστική μέθοδο, που ουσιαστικά είναι παραλλαγές του ίδιου πράγματος. Στη μεν πρώτη τη διαλεκτική, αφήνει τον άλλο να λέει τα πάντα, εσύ κάθεσαι σε μια άκρη και μετά αρχίζεις την ιστορία με ερωτήσεις και απαντήσεις, να μπορέσεις να δείξεις τη διαφορετικότητα, συνήθως χρησιμοποιώντας και πολύ πολύ ακραία παραδείγματα. Στη μευτική είναι το ακόμα πιο ωραίο, έτσι, αυτό τουλάχιστον οι καλοί συνδικαλιστές του παρελθόντος στα πηγαδάκια των πανεπιστημίων, τότε που ήταν ζωντανά τα πανεπιστήμια, την είχαν εφαρμόσει, ήταν οι καλοί συνδικαλιστές και οι καλοί ομιλητές για αυτή την ιστορία, όπου το πας, λες, προσποιείσαι ότι δεν ξέρεις απολύτως τίποτα και αρχίζεις και πετάς πονόφλουδες για αυτή την ιστορία και όποιος την πάρει επάνω την πηγαίνει μετά. Είναι ωραία και διασκεδαστική μέθοδος. Η επαγωγική τώρα συλλογιστική είναι ότι το κλασικό της αμερικάνικης δημοσιογραφίας, αν θέλετε, που ξεκινάει, αν πάρετε αμερικάνικη εφημερίδα, ξεκινάει από ένα παράδειγμα, ο Τάδε, ο Τζον, ο οποίος έκανε το Τάδε κλπ. Και μετά αρχίζει ολόκληρο το άρθρο και ντύνει θεωρητικά το οποιοδήποτε κομμάτι. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι καθόλου νέα αυτή η μεθοδολογία, απλά και μόνο θα πρέπει να μπορέσουμε να μελετήσουμε σωστά και καλά. Και μου άρεσε όταν είδα και άρθρο στη βιβλιογραφία που έλεγε ότι η διαδραστική μάθηση, ειδικά στην ιατρική, είναι ο Σωκράτης ντυμένος με ρούχα ηλεκτρονικά. Το σημαντικό της evidence-based medicine, που τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι κάθονται στις μπροστινές θέσεις εδώ πέρα τώρα σήμερα είναι οι φανατικοί υπέρμαχοι και σε όλη τους τη διαδρομή την ακαδημαϊκή έχουν δώσει μάχες των μαχών για να την εφαρμόσουν και στο κομμάτι όχι της ιατρικής πρακτικής την οποία θα θέλαμε όλοι να είναι η καθημερινότητά μας αλλά και στο επίπεδο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Το πώς θα, χρησιμοποιώντας τις αρχές της evidence-based medicine, θα την εντάξει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εκείνο το οποίο να θυμηθούμε είναι ότι η δημιουργία της κλινικής εμπειρίας θα πρέπει να βασίζεται, και της πρακτικής, θα πρέπει να βασίζεται στην καλύτερη δυνατή αποδεικτική διαδικασία που έχεις από διάφορα πράγματα, παίρνοντας υπόψη σου και τις αξίες του ασθενούς για αυτό το πράγμα, για να είσαι ένας καλός κλινικός γιατρός μετά σε αυτή την ιστορία και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο βασίζεται η evidence-based medicine, κατ' ουσίαν, είναι ότι η κορυφή της αποδεικτικής ισχύως είναι οι συστηματικές ανασκοπήσεις και η ελάχιστη η ιστορία είναι ο δογματισμός αυτών που ονομάζουν experts, έτσι, για να συμπεριφέρονται σαν τον Κέσαρα ή ότι κατέχουν την απόλυτη αλήθεια, είτε είναι αυτή το Κοράνι, είτε είναι η Βίβλος. Να μην ξεχνιόμαστε για το τι συμβαίνει κιόλας με τον φονταμενταλισμό αυτή τη δεδομένη στιγμή. Άρα λοιπόν, στην κορφή της αποδεικτικής ισχύως, τα συστηματικά reviews και κατεβαίνοντας προς τα κάτω, την ελάχιστη αξία αυτού που ονομάζεται ειδικός. Καμία αντίρρηση, τον σεβόμαστε, αλλά δεν τον θεωρούμε κατά ανάγκη και αυθεντία. Και εκείνο το οποίο κατ' ουσίαν, δεν τα έχουμε πει, και αυτά είναι πάλι πάρα πολύ παλιά. Ο Αουρέλιος Θεοφράστους Μπομπάστους,
που ήταν γνωστός ως παράκερσος βέβαια, από πάρα πολλά χρόνια, είχε πει ότι τα ακαδημαϊκά δόγματα υπήρχε από τότε, ο δογματισμός του ακαδημαϊσμού, έτσι, οι αυθεντίες, που τα ξέρουν όλα, είναι η ορθοδοξία που υπερασπίζεται το κάστρο της αμάθειας. Είναι κάτι το οποίο το χρησιμοποιώ σε ομιλίες μου πάρα πολύ παλιά και βέβαια, ναι, και ο Γαλιλαίος την πάτησε με αυτή την ιστορία. Την ίδια νοοτροπία είχε και Kristallnacht και το κάψιμο των βιβλίων στο Τρίτο Ράιχ. Και το ίδιο πράγμα βέβαια αντιπροσωπεύει και η ιδεολογία που σημαίνει ότι άμα κραδεύουμε το κόκκινο βιβλιαράκι, τα γράφει όλα και δεν χρειάζεται να ερευνήσουμε τίποτα, δεν χρειάζεται να αμφισβητήσουμε τίποτα. Έτσι. Οι νεότεροι μάλλον δεν θα με παρακολουθήσετε, δεν με πειράζει το πώς θα το χαρακτηρίσετε. Για μένα ήταν ένα από τα βιβλία, έχει γίνει και ταινία και τηλεοπτική σειρά κλπ. Ο Κρόνιν ήταν γιατρός. Έτσι. Ένα από τα πιο γνωστά βιβλία του ήταν και το Κάστρο. Τέλος πάντων, ο βασικός ήρωας, ο Άντριου Μάνσον, σε αυτό το μυθιστόρημα, αν θέλετε, ήταν ένας γιατρός, ο οποίος τελείωσε την ιατρική και βρίσκεται να κάνει το GP σε ένα χωριουδάκι ουσιαστικά, με κομμόπολη της Ουαλίας, που έχει ορυχία. Έτσι. Και κάποια δομένη στιγμή θέλει να γίνει και μέλος του, να προχωρήσει τέλος πάντων την καριέρα, κάθε διαβάζει ο άνθρωπος για να γίνει μέλος του Royal College of Surgeons και μπλα μπλα. Και το εξεταστής του λοιπόν εκεί πέρα, ένας ακαδημαϊκός δάσκαλος σεβαστός, το ρωτάει, αφού είχε κάνει κάμποσα λάθη στις απαντήσεις, λέει ποιο κατά τη γνώμη σας, ποια είναι η βασική σας αρχή όταν εξασκείτε το επάγγελμά σας. Και με άγνοια κινδύνου, ο καλός όμως αυτός γιατρός, εκείνο που απαντάει είναι: υποθέτω πως δεν πάω ποτέ να λέω στον εαυτό μου να μην μπαίνει τίποτα ως δεδομένο. Πείτε το συναισθηματική έτσι, εκφόρτιση αυτή τη δεδομένη στιγμή. Αυτό ήταν κάτι το οποίο το πιστεύω 35, 33 μάλλον, για να μην πω 35 ακόμα, 33 ολόκληρα χρόνια που κάνω τον γιατρό. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε δεν το πιστεύετε, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι με καθορίζει και σαν άνθρωπο σε ένα σωρό πράγματα. Η αμφισβήτηση, η οποία με τράβηξε να είμαστε παρέα με τον δημιουργό αυτού του σχολείου και είναι που είναι η βασική αρχή λειτουργίας για αυτού του σχολείου. Η αμφισβήτηση. Μονίμως η αμφισβήτηση. Ότι κάτι δεν μπορεί να είναι στατικό. Έτσι θα πρέπει να αλλάξει αυτή την στιγμή. Το τελικό κομμάτι του χαρακτηριστικού πιστεύω ότι το καινούριο έφερε ήταν την αξιολόγηση των εκπαιδευμένων και των εκπαιδευτών. Και βέβαια και ο Αρκάς τα έχει πει αυτά τα πράγματα, έτσι. Και θα πρέπει να ξεφύγει κανείς από αυτή την κλασική διαδικασία. Αν το βρείτε, διαβάστε το, έχει πλάκα τώρα, δεν έχουμε χρόνο να το σχολιάσουμε. Λοιπόν, αλλά η κουκουβάγια με το σπουργίτη έχει μεγάλη πλάκα, έτσι, το πώς ο σπουργίτης αποδομεί, το σπουργιτάκι μάλλον αποδομεί εντελώς τον δάσκαλο κουκουβάγια από αυτή την ιστορία. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι σήμερα περάσαμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο και όσοι από εσάς έχετε παιδιά, ήδη το έχετε ζήσει αυτή την ιστορία στο σχολείο, ότι από εκεί που ήταν ο δάσκαλος φόβητρο, αυτή τη στιγμή έχει περάσει στο ότι διεκδικεί ο γονιός κατ' ουσίαν, είναι πλήρης ανατροπή, είναι μια ηλίθια κατάσταση προηγουμένως, ηλίθια κατάσταση για τώρα κατά τη γνώμη μου, όταν απλά και μόνο διεκδικεί τους βαθμούς χωρίς να αντιστοιχεί σε τίποτα σωστό στην πραγματικότητα. Έχουμε ανατρέψει ένα μοντέλο κατ' ουσίαν στη συνηθισμένη εκπαίδευση, διεκδικώντας την υποτιθέμενη αριστεία χωρίς να την κατέχουμε. Γιατί κάπου στον δρόμο έχουμε μπερδέψει και την όλη ιστορία της γνώσης, της απόκτησης της γνώσης με την διαχείριση της πληροφορίας, το οποίο είναι μια πολύ κακιά κατάσταση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν πιστεύω τόσο πολύ στην εύκολη αξιολόγηση των δασκάλων, διότι πάρα πολύ απλά μπορεί να βρεθεί αυτός ο καημένος σε αυτή τη θέση και απλά και μόνο ο Δήμιος στο ακροατήριό του. Και αν είναι κακοπροαίρετο το ακροατήριο, έχουμε την τύχη να έχουμε τον κύριο Κουτσιλιέρη μαζί μας από τους δασκάλους της Ιατρικής Σχολής της Αθήνας που έχει ασχοληθεί με το κομμάτι της εκπαίδευσης και όλα τα υπόλοιπα και τον προβληματισμό για την ιστορία της αξιολόγησης μέσα ειδικά στο Πανεπιστήμιο, όχι σε αυτό το περιβάλλον, αυτό είναι εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.
Είναι από τους ανθρώπους που στο μεταπτυχιακό του έχει, για τον κύριο Κουτσιλιέρη μιλώ, έχει καθιερώσει την έννοια της αξιολόγησης από την πρώτη στιγμή, δημιουργώντας και αντιδράσεις κιόλας για αυτό το πράγμα, όπως αντιδράσεις είχε και ο κύριος Χατζηχρήστου, γιατί έκοψε από την παρουσία του στην επόμενη φορά αυτούς οι οποίοι, τους δασκάλους που είχαν πάρει κακούς βαθμούς. Ίσως δεν το ξέρετε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι όμως πάντοτε το περιβάλλον των αξιολογητών, όταν αυτοί είναι εκπαιδευόμενοι, δεν έχει βρεθεί μάλλον ακόμα ο ιδανικός τρόπος που μπορεί κανείς να πει ότι πιστεύω την αξιολόγηση. Έτσι είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό το πράγμα. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ότι είναι 10 χρόνια τώρα. 10 χρόνια. 10 ολόκληρα χρόνια σε αυτή την ιστορία, τα οποία ήταν πολύ όμορφα χρόνια. Να τα εκατοστήσουμε λοιπόν, έτσι, σε αυτή την ιστορία και έχουμε όλα να πάνε καλά και να συνεχίσουμε να είμαστε παρέα. Ευχαριστώ.